ευχαριστώ. Η τοποθέτησή μου θα έχει τρεις ενότητες. Στην πρώτη θα αναφερθώ στη θέση που θα έχει το κόμμα μας στην σημερινή διαδικασία. Στο δεύτερο θα απευθύνω ερωτήσεις προς τον Υπουργό και προς τους υποψηφίους. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Τραγάκη, υποψήφοι είναι ακόμα. Άρα τα συγχαρητήρια θα τους τα δώσουμε εφόσον επιλεγούν τελικά. Θα δούμε. Προφανώς αστείευεστε, γιατί αλλιώτικα θα αμφισβητούσατε την αυτονομία αυτού του οργάνου. Και σε μια τρίτη ενότητα θα απαντήσω σε ορισμένα, και εκ των οποίων και ορισμένα προσβλητικά. Αναφέρθηκε ο Υπουργός και επί θεμάτων που δεν γνωρίζει, όπως είναι τα νομικά. Να πω εξ αρχής ότι συμφωνώ με την παρατήρηση του Προέδρου κ. Τραγάκη. Δεν έπρεπε υποψήφιοι να υποστούν την ανταλλαγή επιχειρημάτων, ερωτήσεων και των διαδικαστικών που αφορούν τη συζήτηση μεταξύ μας και έπρεπε να έχουν κληθεί όταν είχε τελειώσει η συζήτηση επί των διαδικαστικών. Και γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε, έπρεπε να μας είχατε δώσει το λόγο επί των διαδικαστικών για να ενισχύσουμε αυτή την άποψη που και ο κύριος Τραγάκης ενίσχυσε. Δεύτερο, θα ήθελα να πω ότι με παρεξένεψε δυσάρεστα το ύφος της παρουσίασης του Υπουργού. Εδώ ερχόμαστε να συζητήσουμε με υπιότητα και θα έπρεπε με θεσμική ευπρέπεια για να μείζουν ζήτημα. Και εκφράσεις όπως έσχος, γραφικότητα και το όλο ύφος της παρουσίασης του κύριου Υπουργού δεν συνάδει προς αυτό, πολύ περισσότερο που θα έπρεπε να απολογείται για μια ρύθμιση που δεν είναι μόνο αντισυνταγματική, είναι ασυνεπής με τη γενικότερη πολιτική της κυβέρνησης και έρχεται να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα στον χώρο του ανταγωνισμού. Γιατί λέμε πρώτα-πρώτα ότι είναι αντισυνταγματική. Τι θεωρούμε αντισυνταγματική στη διαδικασία παύσης της Προέδρου και άλλων μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, λόγω της οποίας ήρθαμε να συζητήσουμε τώρα για την επιλογή των νέων μελών. Εμφόμαστε λοιπόν αυτή τη διαδικασία ως αντισταγματική και ως αντίθετη στο ευρωπαϊκό δίκαιο, γιατί είναι φωτογραφική, γιατί εισάγει ad personam, ad hominem κριτήρια, χωρίς αυτά να τα επεκτείνει σε άλλες ανεξάρτητες αρχές και ακριβώς γιατί έχει χαρακτηριστικά αναδρομικότητας. Υπενθυμίζω ότι ως προς το ζήτημα ειδικά της αναδρομικότητας, πάλι για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Νέα Δημοκρατία είχε υποβάλει ένσταση συνταγματικότητας στις 27 Απρώτου του 2016, επικαλούμενη μάλιστα και αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 288 του 12 και σας διαβάζω verbatim την τοποθέτηση του κύρου Δένδια, παραθέτει την απόφαση σε εισαγωγικά, έχει υποχρέωση σεβασμού της διάρκειας της θητείας της ανεξάρτητης αρχής η κυβέρνηση μέχρι την προβλεπόμενη λήξη της και συνέχεια κατέθεσε την ένσταση αυτή αντισυνταγματικότητας. Επ' ευκαιρία, η πρώτη μου ερώτηση προς τον κύριο Υπουργό θα ήταν αν είχε ψηφίσει αυτή την αίτηση συνταγματικότητας και ως προς τι διαφοροποιεί την παρούσα υπόθεση από την προηγούμενη. Πολύ περισσότερο που τώρα έχουμε και συγκεκριμένη οδηγία η οποία επιβάλλει αυτή τη μεταχείριση απέναντι στην αρχή. Ο λόγος της φωτογραφικότητας έγκυται στο εξής. Υπάρχουν κριτήρια τα οποία η κυβέρνηση τα εισήγαγε μόνο για να αντιμετωπίσει την περίπτωση της κυρίας Θάνου. Ο Υπουργός το είπε αυτό στην αντιπαράθεση που στη φάση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Μεταγενέστερη απόδειξη προς αυτό είναι ότι όταν συζητούσαμε τα κολλήματα για τον πρόεδρο της Επιτροπής Προστασίας Δεδομένων στο χθεσινό νομοσχέδιο, ο κύριος Καστανίδης ζήτησε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης να επεκτείνει για λόγους ομοιομορφίας τα κολλήματα αυτά και στον πρόεδρο της Επιτροπής Προστασίας Δεδομένων. Ενώ αρχικά δέχθηκε να το κάνει αυτό ο Υπουργός, στη συνέχεια αρνήθηκε. Και είναι προφανής η αντιφατικότητα και η υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας επί του προκειμένου, γιατί σημαντικό της τέλεχος, πρώην Γενικός Γραμματέας Κυβέρνησης, πρώην Γενικός Γραμματέας του κόμματός της, πρώην Γενικός Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Ζαγορίτης, είναι πρόεδρος ανεξάρτητης αρχής της Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, χωρίς να ντρέπεται η Νέα Δημοκρατία να συνεχίζει να επικαλείται τάχα επιχειρήματα υπέρ της αποκομματικοποίησης και της απολιτικοποίησης. Θα ήθελα να ρωτήσω επ' ευκαιρία τον κύριο Υπουργό αν υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα της θητείας της κυρίας Θάνου στην οποία θα θεωρούσε ο ίδιος ότι ξέφυγε από τα καθήκοντά της και τις υποχρεώσεις της σε σχέση με αυτό. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, κύριε Πρόεδρε. Για να επιταχύνω,
Όμως με επιφύλαξη ότι στο δεύτερο κύκλο το συζητήσω όταν θα έχω ακούσει και τις απαντήσεις θα μπορέσω να στοχιοθετήσω περισσότερο τις απόψεις μας. Εμείς σας λέμε λοιπόν ότι θεωρούμε ακραία αντισυνταγματική, υποκριτική, πελατειακή και υποστηρικτική μεγάλων συμφερόντων στον χώρο του ανταγωνισμού την όλη πρακτική της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και θα απέχουμε από τη διαδικασία υποβολής γνώμης, μόνο ότι θα συμμετέχουμε μέχρι το τέλος στη διαδικασία της Επιτροπής. Έχω να υποβάλω ορισμένες ερωτήσεις, δύο ερωτήσεις στον καθένα, στον υποψήφιο πρόεδρο και στην κυρία Μπενετάτου. Κύριε συνάδελφε, λέτε στο βιογραφικό σας ότι θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ μέχρι το Δεκέμβριο του 19. Εν όψη του, όπως όλοι γνωρίζουμε, η πανεπιστημιακή, ότι είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία η ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής. Και εν όψη του ότι στη θέση αυτή που θα καταλάβετε αν επιλεγείτε από το Υπουργικό Συμβούλιο είναι θέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, πώς σκοπεύετε να συνδυάσετε τα καθήκοντά σας? Η δεύτερη ερώτηση είναι η εξής. Είσαστε πρόεδρος προεδρεύων, λέτε στο βιογραφικό σας, ενώ μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης που ειδικεύεται σε θέματα ανταγωνισμού. Διάβασα και στο μεταφέρω για το σχολιάσετε και για λόγους δικής σας προστασίας, ότι σε συνέδρια τα οποία έχει οργανώσει ο φορέας αυτός, δόθηκαν χορηγίες από δικηγορικές εταιρείες ή από άλλες επιχειρήσεις που εξαρτούν συμφέροντα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Θέλω αφενός να μου τοποθετηθείτε επί του πραγματικού, αν πράγματι υπήρχαν χορηγίες για τη διοργάνωση αυτών συνεδρίων από παρόμοιους φορείς που μπορούν να εξαρτούν συμφέροντα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, και αν όχι, προφανώς έχετε απαντήσει. Εάν ναι, πώς σκοπεύετε να εξισορροπήσετε αυτήν, αν θεωρείτε ότι υπάρχει οποιοδήποτε παρόμοιο πρόβλημα. Και κύριε Πρόεδρε, επειδή δεν τοποθετήθηκα επί του προσωπικού της προσβλητικές αναφορές στο πρόσωπό μου του κυρίου Υπουργού, όπως θα είχα δικαίωμα, δώστε μου ένα λεπτό παραπάνω να τοποθετηθώ επ' αυτών. Επί των νομικών δηλαδή ισχυρισμών του. Ναι, όχι, δεν το πω. Ξέρετε, ένα λεπτό ακόμα, ο απελής, κύριε Πρόεδρε, ζήτησε κάποια στιγμή ο μεγάλος αυτός γλύπτης για να κατασκευάσει ένα άγαλμα τη γνώμη ενός σανδαλοποιού. Του την έδωσε. Αλλά μετά ο σανδαλοποιός συνέχισε να του δίνει συμβουλές για άλλα πράγματα. Του είπε τότε ο απελής, άχρη πεδίλων και μέχρι σφυρών αγαθέ. Ού γαρθέμιση πέραν τούτων χωρί. Και ο καθένας μας δεν πρέπει να επεκτείνεται άρα επί θεμάτων για τα οποία δεν έχει γνώσεις. Τα νομικά θέματα τα οποία συζητήσαμε εδώ είναι ιδιαίτερα ειδικά. Αυτό είναι το νόημα του αιτήματός μας, να αναβάλουμε και όχι να τα συζητήσουμε τώρα, ώστε ο φυσικός δικαστής τους, το Συμβούλιο της Επικρατείας, να μπορεί να τοποθετηθεί. Μου καταλόγησε λοιπόν καταρχήν ο κύριος Υπουργός ότι είναι αντιφατικό αυτό που είπα για την αναβολή, έστω και σύντομη, της απόφασης της συνεδρίας της Επιτροπής μας, ώστε να συνεδριάσει η Επιτροπή Αναστολών, αγνοώντας ότι ο κρίσιμος χρόνος για να κρίνει η Επιτροπή Αναστολών αν πράγματι έχει εκτελεστεί ή όχι απόφαση, είναι ο χρόνος συζήτησης της υπόθεσης, όχι ο χρόνος έκδοσης απόφασης. Δεύτερο που μου καταλόγησε είναι ότι αν ακυρωθεί, όπως είπα, η απόφαση διορισμού, αυτό δεν θα δημιουργήσει κανένα πρόβλημα στις αποφάσεις αρχής. Όπως ξέρουν όλοι όσοι ασχολούνται με το δημόσιο δίκαιο, οι διαπλαστικές ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ανατρέχουν στον χρόνο της έκδοσης παράνομης διοικητικής πράξης και την ακυρώνουν. Άρα, αν ακυρωθεί η τοποθέτηση των νέων μελών της Επιτροπής, η Επιτροπή θα πάσχει από κακή σύνθεση, ο οποίος είναι λόγος ακυρότητας που δεν έρεται με την ομολογία του de facto διοικητικού οργάνου, που αφορούν μόνο τα μονομελή διοικητικά όργανα. Άρα, αν θέλετε να σεβαστείτε το ρόλο σας της προστασίας του κλίματος ηρεμίας που πρέπει να υπάρχει στην αγορά και στον ανταγωνισμό, θα πρέπει να αποφύγετε αυτό το ενδεχόμενο και να συνηγορήσετε ώστε να έχει προηγηθεί η δικαστική κρίση. Όχι. Και μην κάνετε διάλογο και κλείστε, κύριε Κατρούγκο. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, για να τοποθεθούν και άλλοι, επιφυλασσόμενος να τοποθεθώ στο δεύτερο κύκλο, όταν θα έχω ακούσει και τις απαντήσεις τόσο του Υπουργού, όσο και τον... Να μην το... Δεν υπάρχει δεύτερος κύκλος. Δεν ήσασταν ποτέ στην Επιτροπή αυτή. Ρωτήσατε, είχατε αρκετό χρόνο, είστε... Και δεν το έβαλα και από την αρχή, μάλιστα...
Στα 9, τα ξεπεράσει τα 9 λεπτά. Επιτρέψτε μου να λοιπόν, σας πω γιατί. Ακούστε, ότι είναι ολοκληρώστηκε εδώ έκφραση γνώμης κάνουμε. Δεν ανταλλάσσουμε. Ακούστε, για, ακούστε γιατί λοιπόν, αυτό είναι κύριε άτομο. Κύριε Κατρούγκαλο, πρόεδρε, το λοιπόν, τελευταίο μου λεπτό. Ολοκληρώστε, ολοκληρώστε. Απευθυνούμε ερωτήσεις για να ακούσουμε τις απαντήσεις και βάσει αυτό να διατυπώσουμε γνώμη. Είναι εντελώς παράλογο να διατυπώσουμε γνώμη χωρίς να έχουμε ακούσει τις απαντήσεις. Μισό λεπτάκι. Αν απαγορεύσετε την τοποθέτησή μας επί των απαντήσεων, η γνώμη μου είναι ότι δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα ακυρότητας της σημερινής γνωμοδοτικής διαδικασίας, η οποία θα είναι ένας επιπλέον λόγος της ακύρωσης. Και πέραν τούτου, η κοινή λογική, σε διατύπωση γνώμης ακριβώς χρειάζεται αιτιολογία. Κύριε Πλεύρη, είσαστε καλός νομικός στα ποινικά. Κύριε Κατρούμπαλε, κλείσατε. Κλείσατε, δεν χρειάζεται. Είναι τώρα εξάλλου θα απέχετε. Είναι αυτονόητο από πλευρά σεβασμού της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και της απλής λογικής ότι δεν μπορεί η γνώμη να αρθρωθεί πριν οι ερωτώμενοι απαντήσουν. Διαφορετικά, γιατί τους ρωτάμε. Δεύτερον, πέρα του ότι αυτό είναι πολιτικά αυτονόητο, πέρα του ότι είναι αντίθετο στον πολιτικό πολιτισμό να διατυπώνεται γνώμη πριν να έχετε ακούσει την απάντηση των ερωτωμένων, είναι, όπως σας λέω, και νομικά παράνομο και θα οδηγήσει ενδεχομένως σε ακυρότητα της διαδικασίας. Okay. Ευχαριστούμε, κύριε Κατρούγκαλε. Λοιπόν, έκανα την ερώτηση κύριε Μπενετάτου όμως. Συγγνώμη. Έχω δύο ερωτήσεις στην κύριε Μπενετάτου. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν στην κύριε Μπενετάτου. Κύριε Τραγάκη, υπάρχει πρόεδρο. Κύριε Τραγάκη, υπάρχει πρόεδρο. Κύριε Κατρούγκαλε, ακολουθούν συνάδελφοί σας από το ΣΥΡΙΖΑ. Παραδείγματος χάρη ο κύριος Λάπας. Ό,τι εσείς δεν το ρωτήσατε, δώστε το σε ένα συνάδελφό σας. Για να σας διευκολύνω και για να φανεί ότι έχουμε καλή πίστη, θα κάνουμε έτσι. Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.